από ένα μεγάλο πρόγραμμα υποδομών. Από την υλοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών έργων που μπορούν ως δραστηριότητες εντάσεως εργασίας να χτυπήσουν τη μεγάλη ανεργία, να δώσουν άμεσα νέα έσοδα στο κράτος, να τροφοδοτήσουν το λελιατημένο ασφαλιστικό σύστημα, να κινήσουν τις βιοτεχνίες και τις βιομηχανίες, να απαντήσουν στο ερώτημα πού θα βρούμε ισοδύναμα απέναντι στα σκληρά μέτρα που επιβλήθηκαν στον ελληνικό λαό και στη χώρα, να επιτρέψουν την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών που αναδιανέμουν τον πλούτο. Όλα αυτά θα μπορούσαν να εφαρμοστούν άμεσα αν δεν είχαμε τη βαριά κληρονομιά του χθες. Ένα στημένο σκηνικό για να κρατήσει τη χώρα δέσμια συμφερόντων για πολλά χρόνια. Χωρίς σχεδιασμό, χωρίς όρημα έργα, με δέσμευση πόρων, με υποσχέσεις σε όλη τη χώρα πολλαπλάσιες των χρημάτων του νέου χρηματοδοτικού πλαισίου και με ένα αδιαφανές τραπεζικό σύστημα που δίνει εγκυοδοσία, δίνει χρηματοδότηση σε όποιον θέλει, με πλήρη αδιαφάνεια. Για δεκαετίες το σύστημα παραγωγής έργων, οι μεταφορές και οι τηλεπικοινωνίες αποτέλεσαν τον κύριο πυλώνα εξυπηρέτησης συμφερόντων και αδιαφάνειας. Αποτέλεσαν τον τομέα ανατροφοδότησης μιας ιδιότυπης ολιγαρχίας. Χθες και σήμερα ακούσαμε κριτική από τα κόμματα του παλαιοκομματισμού και κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία για το πώς αντιλαμβανόμαστε την ανάπτυξη. Να σας απαντήσουμε. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν αντιλαμβανόμαστε την ανάπτυξη όπως εσείς. Είναι βαθιές, είναι αξεπέραστες οι διαχωριστικές γραμμές. Δεν είμαστε το ίδιο και δεν θα γίνουμε ποτέ το ίδιο. Αυτό είναι δέσμευση όλων μας. Δεν αντιλαμβανόμαστε την ανάπτυξη με το πάνω από το 80% των έργων σε 6 εταιρείες. Δεν αντιλαμβανόμαστε το άνοιγμα των επαγγελμάτων και το κλείσιμο των αγορών σε λίγους. Δεν έχουμε κανένα δογματισμό ότι η κρίση θα ξεπεραστεί από ιδιωτικές επενδύσεις και μόνο. Δεν εννοούμε ιδιωτική επένδυση το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Δεν αντιλαμβανόμαστε την ανάπτυξη χωρίς παραγωγή, χωρίς προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος και του περιβάλλοντος. Δεν εννοούμε ως αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις την απορρίθμιση του εργασιακού πλαισίου, την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων. Δεν εννοούμε ως μεταρρυθμίσεις απολύσεις. Δεν αντιλαμβανόμαστε τους κεφαλοκυνηγούς ως ελεκτές. Αλήθεια, πόσο αναπτυξιακό είναι να μην υπάρχουν μηχανοδικοί και τεχνίτες και επομένως εμπορευματικά τρένα στο σιδηρόδρομο και στα μέσα σταθερής τροχιάς επειδή τους απολύσατε. Πόσο αναπτυξιακό είναι να μην υπάρχουν ελεκτές εναέρειες κυκλοφορίας και να χάνουμε εκατομμύρια από καθυστερήσεις. Δεν εννοούμε όπως εσείς την εξωστρέφεια, τη μοναδική δράση εξωστρέφειας που υλοποιήσατε τους εκατοντάδες χιλιάδες επιστήμονες να έχουν συνειδητευτεί. Ούτε να τους καταγράψετε δεν είχατε την ευαισθησία. Να δείτε πού πάνε τα νιάτα της χώρας, σε ποιες χώρες, σε ποιους τομείς, σε ποιες συνθήκες. Ακούμε σε όλη την προεκλογική περίοδο και σήμερα ότι κολλήσαμε τα έργα. Ποια έργα? Το μετρό της Θεσσαλονίκης, το Μωρέα, τα τέσσερα έργα της Παραϊόνιας, τους κάθετες άξονες Εγνατίας. Είναι ατέλειωτος ο κατάλογος και πρέπει να θυμηθείτε πόσα χρόνια τα έχετε βαλτωμένα. Μήπως εννοείται την υποθαλάσσια της Θεσσαλονίκης που πρέπει το ελληνικό δημόσιο να δώσει σε ρήτρες περισσότερα από ό,τι θα έδινε αν γινόταν το έργο? Ή μήπως εννοείται τους τέσσερις αυτοκινητόδρομους που αναθεωρήσατε πριν 2 χρόνια? Δεν έχει σταματήσει κανείς, αλλά μπορούν να τους χρησιμοποιούν λίγοι από τα διόδια που δεσμεύσατε και τη χώρα και τους Έλληνες πολίτες. Σας παρακαλώ, σας παρακαλούμε όλοι, να μας υποδείξετε μία γραμμή, μία λέξη των συμβάσεων των αυτοκινητοδρόμων με την οποία διασφαλίσατε το δημόσιο συμφέρον. Σας παρακαλώ να μας πείτε αν ένα από αυτά τα έργα ολοκληρώνεται μέχρι το Δεκέμβριο όπως προβλεπόταν στα ψεύτικα χρονοδιαγράμματα. Ή μήπως έτσι δεσμεύσατε και το νέο ΕΣΠΑ στα ίδια έργα και στους ίδιους αναδόχους? Είναι όλα της Νέας Δημοκρατίας έργα, έχουν ταυτότητά της, των συνοδοιπόρων και των κυβερνήσεών της. Οικοδομήσατε ένα άρρωστο, κρατικοδίαιτο ιδιωτικό τομέα και ένα μη παραγωγικό δημόσιο τομέα. Χτυπήσατε τις μικρές και μεσαίες εταιρείες, τη μεσαία τάξη της χώρας. Αποδομήσατε επαγγέλματα, δημόσιες κοινωνικές δομές και θεσμούς. Και από την άλλη μεριά αφήσατε όλα αυτά τα χρόνια, τα χρόνια της φτώχειας, κάποιοι λίγοι να συνεχίζουν να πλουτίσουν.
με έργα των αόριστων προϋπολογισμών και των απροσδιορίστων χρονοδιαγραμμάτων. Εμείς δεν ξεχνάμε τις δεσμεύσεις που δώσαμε στον ελληνικό λαό. Δεν αθετούμε τις υποσχέσεις μας. Δεν αλλάζουμε τα οράματα, τις θέσεις και την πολιτική μας κατεύθυνση. Θα τα υλοποιήσουμε όλα και στο τέλος της τετραετίας θα έχουμε μια υγιή οικονομία του λαού μας. Μια άλλη χώρα στα δημόσια έργα, στις μεταφορές και τις τηλεπικοινωνίες. Όπως γνωρίζετε, για κάθε 100 ευρώ δημόσιων υποδομών, 50 έως 55 ευρώ εισραίουν στα δημόσια ταμεία, αντιμετωπίζοντας άμεσα την ανεργία. Αξιοποιώντας όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, θα βρούμε έσοδα που θα χρησιμοποιήσουμε για την αναστολή των σκληρών μέτρων που επιβλήθηκαν στη χώρα. Για να κερδίσουμε αυτό το στοίχημα, θα κινηθούμε ταυτόχρονα στους παρακάτω άξονες. Πρώτος άξονας, η δημιουργία δομών στρατηγικού σχεδιασμού των δημόσιων υποδομών, με την ίδρυση αντίστοιχης διεύθυνσης που δεν υπάρχει σκόπιμα για δεκαετίες. Στρατηγικού σχεδιασμού που δεν θα προγραμματίζει έργα για τα έργα, αλλά θα υπηρετεί την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Στη χώρα μας δεν υλοποιούνται έργα χρήσιμα για τον ελληνικό λαό, αλλά έργα όρημα για τα συμφέροντα. Σας άκουσα πριν, είπατε για τη φορολόγηση των αγροτών. Τόσες δεκαετίες, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, σε όλη την νησιωτική Ελλάδα, δεν έχει προγραμματιστεί να μπει ένα μέτρο σωλήνα για φτηνή ενέργεια, για αξιοποίηση γεωθερμίας, που θα δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους αγρότες μας. Αυτό είναι το κύριο για τους αγρότες μας. Αυτό είναι το κύριο για τους αγρότες μας. Αυτή είναι και η διαφορά μας. Εμείς στηρίζουμε τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις και εσείς τους μεταπράτες. Ιστορικά το κάνετε αυτό. Δεύτερος άξονας. Οι θεσμικές και διαδικαστικές αλλαγές και η επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων δημόσιων υποδομών. Όπως γνωρίζετε, με το σημερινό πλαίσιο παραγωγής έργων, για ένα έργο δοποιίας απαιτούνται κατ' ελάχιστο 9 χρόνια από τη στιγμή απόφασης υλοποίησης του μέχρι τη δημοπράτησή του. Για ένα περιβαλλοντολογικό έργο κατ' ελάχιστο 12 χρόνια, για την αδειοδότηση μιας βιομηχανίας 6 έως 7 χρόνια. Προφανώς με αυτές τις διαδικασίες δεν μπορούμε να περάσουμε σε μια άλλη εποχή, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Θέλω να τονίσω όμως ότι η απλοποίηση των διαδικασιών δεν σημαίνει για μας κατάργηση του δημόσιου ελέγχου. Ακριβώς το αντίθετο. Σε αυτή την κατεύθυνση προχωράμε στην υλοποίηση ενός κεντρικού συστήματος αδειοδοτήσεων. Σήμερα εμπλέκονται περίπου 45 δημόσιοι φορείς που γνωμοδοτούν και αδειοδοτούν γραμμικά, διαδοχικά ένα έργο, είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό. Δεύτερον, στη δημιουργία προδιαγραφών λειτουργίας και διαβάθμισης δημόσιων τεχνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών τεχνικού αντικειμένου. Σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες όλων των επίπεδων, από την τοπική αυτοδιοίκηση ως τα υπουργεία με τεχνικό αντικείμενο, θα καθοριστούν οι ελάχιστες προδιαγραφές στη στελέχωση σε επιστημονικό δυναμικό και στην απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. Τρίτον, σε αλλαγές των συστημάτων δημοπράτησης, ώστε να μην υπάρχουν χρονοβόρες διαδικασίες ολοκλήρωση των διαδικασιών, των διαγωνισμών. Τέταρτον, στην υποχρεωτική σύνταξη μελετών εφαρμογής, σύνταξης πραγματικών προϋπολογισμών και φακέλων συντήρησης και λειτουργίας για όλα τα έργα. Το Υπουργείο και οι υποπτευόμενοι φορείς είναι έτοιμοι για την υλοποίηση ενός μεγάλου αριθμού έργων και μελετών δημόσιων υποδομών, που δυστυχώς δεν έχω τον χρόνο να αναπτύξω. Είμαστε έτοιμοι να επανακινήσουμε τα έργα που με δική σας ευθύνη ταλαιπωρούν τη χώρα για δεκαετίες. Είμαστε έτοιμοι να επιταχύνουμε τα έργα που με ευθύνη σας δεν έχουν ολοκληρωθεί. Είμαστε έτοιμοι για νέα έργα χρήσιμα στις κοινωνικές και παραγωγικές ανάγκες του ελληνικού λαού, αξιοποιώντας όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Τρίτος άξονας είναι οι θεσμικές αλλαγές. Με αυτό το σκεπτικό νομοθετούμε και υλοποιούμε και είναι πρώτη στην πολιτική δέσμευση της κυβέρνησης εξυγίανσης του χώρου η θέσπιση ενιαίων κανόνων και κανόνων διαφάνειας, κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης τεχνικών έργων ανοιχτό στους πολίτες, νομοθετούμε και υλοποιούμε σύστημα παρακολούθησης της λειτουργίας και συντήρησης δημόσιων και ιδιωτικών έργων, νομοθετούμε και υλοποιούμε παρατηρητήριο τιμών και παρακολούθηση του κόστου των έργων, σύνταξη ενός και μόνο πραγματικού προϋπολογισμού από τους 13 που υπάρχουν σήμερα, σύστημα ενιαίων μητρώων συντελεστών παραγωγής τεχνικών έργων και σύνδεσή τους με τα χρονοδιαγράμματα των έργων, ώστε να έχουμε διάχυση των έργων σε πολλούς και όχι σε ελάχιστους.
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Τέταρτος άξονας. Θέλω δύο λεπτά. Κύριε Υπουργέ. Ναι. Δεν τα έχετε. Παρακαλώ πολύ να καταθέτετε στα πρακτικά τις ομιλίες για να αναρτηθούν και υπέχουν θέση προγραμματικών δηλώσεων. Αλλιώς δεν θα προλάβουν. Εντάξει, κλείστε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Τέταρτος άξονας είναι η δράση της εξωστρέφειας. Δεν υπάρχει χώρα που να αναπτύχθηκε ο ιδιωτικός τομέας χωρίς την ύπαρξη ενός υγιή και παραγωγικού δημόσιου τομέα. Όλοι οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου θα έχουν υπηρεσιακή δομή και εκτελεστικό μέλος με αρμοδιότητα στην εξωστρέφεια. Και πέμπτος άξονας, η σύνδεση των δημόσιων έργων των μεταφορών. Για τις συχνότητες, για τις μεταφορές θα τα καταθέσω στα πρακτικά. Δέσμευσή μας είναι η ολοκλήρωση του υποδιαβούλευσης σχέδιου νόμου και η τάχη στην νομοθεσία του, για να διασφαλίσουμε την παροχή δικτύου στο σύνολο της επικράτειας. Να μας απαντήσετε, είναι καλό, πως η μόνη εγκεκριμένη μελέτη στο Υπουργείο προβλέπει 257 σημεία εκπομπής και η υπουργική απόφαση που βγάλατε έχει 156. Μοιαζόσασταν για το κόστος επένδυσης της DG. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Αλλά δεν νοιάζεστε για τα νησιά μας. Τη Θράκη μας είναι επίσης εθνικό θέμα να υπάρχει ελληνική τηλεόραση. Και βέβαια δεν θα αφήσουμε τις ρυθμιστικές αρχές να λειτουργούν με τον τρόπο που να λειτουργούν για να εξυπηρετούν συμφέροντα. Θα γίνουν πραγματικά ανεξάρτητες αρχές με ανεξάρτητη λειτουργία. Ολοκληρώνοντας, έχουμε και όραμα και σχέδιο. Εμείς θα δώσουμε τη μάχη με τη συντήρηση, τον νεοφιλελευθερισμό, με τα μέτρα που επιβλήθηκαν και θα κερδίσουμε μαζί με το λαό μας, γιατί αυτό είναι το στοίχημα της νέας γενιάς της χώρας μας, είναι το πατριωτικό στοίχημα της δικής μας γενιάς για τα παιδιά μας, είναι το στοίχημα των ανεκπλήρωτων οραμάτων των παλιότερων γενιών. Σας ευχαριστώ πολύ.